Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Κωστής είσαι. Εγώ είμαι, αλλά και εσύ δεν είσαι. Σε βλέπω εδώ και παθαίνω πλάκα, ρε φίλε. Τώρα ξύπνησες. Παθαίνω πλάκα. Δεν είμαι, πάω ξύς είμαι. Πάω ξύς, πάω και αυτά που ακούω τρελαίνουν πάρα πολύ, ρε φίλε. Τρελάθηκες, ε. Από πού είσαι, φίλε, ποιο μέρος? Ωμπερ. Γιατί. Αυτό που ακούω πια στα εξήδης και αυτά. Δεν είναι, έχω όμα την Παναγία να ρε. Φίλε, υπνοβάτης είσαι. Στατιστικές άκουσες. Ναι, όχι, κουβέρια με. Κωστή, σε βλέπω και ο Μίκαν σαβούρδες και τέτοιο. Άκου λίγο, γιατί δεν είναι αυτό που βγαίνω και κάνω τώρα. Άστα αυτά εδώ τα... Ναι, αγόρι μου, άκου λίγο στατιστικές. Πες στατιστικές. Πάμε, πες, ναι. Ρε φίλε, δεν ξαπλώνεις να βάλεις την πεθερά από πάνω για καμιά ανακυβήσεις. Κάτσε να πει, λέγε φίλε. Όχι, δεν είμαι ρε φίλε. Δεν είμαι ρε φίλε. Ψάχνει τις στατιστικές τώρα. Όχι ρε φίλε. Δε αυτό που σας θέλω να μιλήσει, σταμάτα. Σ' ακούμε, φίλε. Ποιος είναι? Με την Ανδρομέδα έχει συμβεί. Ας το να μιλήσει. Μην μιλάς. Όχι. Εντάξει. Αξιοπάουκ. Στατιστικές άκουσε. Αξιοπάουκ στατιστικές φέτος. Όχι. Η Άκη το άξιζε. Καλύτερη άμυνα είχε ΑΕΚ, καλύτερο προπονητή είχε ΑΕΚ, καλύτερο πρόεδρο είχε ΑΕΚ. Γιατί? Πιο πολύ κόσμο, 60.000 είχε ΑΕΚ, εσύ είχες 2.500 στο συλλαλητήριο. Πιο καλούς παράγοντες είχε η ΑΕΚ, πιο καλούς μάνατζερ είχε η ΑΕΚ, πιο καλούς δημοσιογράφους είχε η ΑΕΚ και ο Βογιατζάκης. Για λέγε. Πέθανες ρε πούστη, πέθανες. Γιατί? Ρε μάγκα, κάνε αυτό που σου λέω. Άστα μάτα, ρε. Όχι, δημοσιογράφος, δεν είχε. Δεν είχε δημοσιογράφος. Πήγε ο Βογιατζάκης και λέει offside τον κόλ. Η έχει καλύτερο... Κάτσε λίγο, περίμενα να σου πω γιατί δεν τα ξέρω καλά. Γιατί έχει καλύτερο να σου πω, ένα καλύτερο μάζμεν μέσα στα αποδυτήρια. Έχει καλύτερη η ΑΕΚ και είναι τέτοιο. Κάτσε, περίμενε λίγο. Καλύτερη τέτοιο είναι η ΑΕΚ. Ναι. Ανάψε φως να διαβάζεις καλά. Οπα, δεν είναι να σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα ρε, μην μιλάς, πετάει σαν το... Ναι. Συνέχισε. Με ποιον μιλάς? Κώστα ο Ολυμπιακός, τι με πέτανα να κάτσω καλά να ο Ολυμπιακός τα κάνω. Πες ό,τι θέλεις, εγώ θα σε ακούσω. Λέγε. Παρακάτω. Ναι, το και να κάνω καλά, και μέσα μ' είπε. Και γαβρός. Και γαβρός και τέτοιο δεν θέλω. Σε θέλω στο πούλμαν μαζί μου. Θα πάμε να αλώσουμε το ΆΚΑ. Γουστάρεις να πάμε δυο μας. Στον τελικό θα πάμε μαζί, θέλεις. Και φίλε, εσύ από πού είσαι και εσύ και αυτός. Σαν και τον Πρέκα. Και σαν τον Πρέκα μοιάζει. Το Πρέκα μοιάζει, ναι. Από πού παίρνεις, δηλαδή. Βασίλη, δικαστράτο. Ναι, ωραίος, Κωστέ. Εντάξει, ναι. Κωστέ. Τι έχεις πει? Συγγνώμη, είναι άλλος δίπλα σου, αδερφέ. Ας πω ένα πράγμα. Αγκαθιά εμαθίας. Είσαι γνωβάτης. Είσαι γνωβάτης. Δεν πάει ο άλλος στον άλλο εμφύγης κανένα τέτοιο. Σε ισόγειο θα είναι. Για λέγε. Αγκαθιά εμαθίας. Στην αγκαθιά είσαι. Ωραία θυμία μου που έχει εκεί η αγκαθιά. Δεν ξέρω σκυλιά, τσιουάουα τι φουνάζει. Δεν έχει κανένα τσιουάουα, έχει κανένα τέτοιο εκεί. Τι είσαι. Τι έφαγες το βράδυ? Τι ήπιες, να λέω. Ήπιες, τι έφαγες? Βραδινό, τι έκανες, λέω, τι έφαγες?
Ήπιες, έφαγες. Ε? Έφαγες το βράδυ, λέω. Ναι, ναι. Τι έφαγες. Όχι. Τι έφαγες το βράδυ. Μελιτζάνες, ναι, ρε. Μελιτζάνες έφαγες. Το λίγος, τι έφαγα. Ναι, σου κάθισαν βαριές. Κλάνεις, τι. Το λίγο και κλάνω πολύ, ρε. Γιατί, ρε. Μετεωρίζεσαι. Ναι. Βγάζω αέρια πολύ, ναι. Έχω από πίσω τέτοιο. Ναι. Απ' την αδικία είναι. Να βάζεις σε γαστήρα. Ναι. Κούφιες τις αφήνεις για θολυβόδεις. Γυναίκα έχεις. Όχι, γυναίκα έχεις. Έφαγα μπάμνης, έφαγα. Όχι, έφαγα πεπεριές, μπάμνης και τέτοια. Πεπεριές και μπάμνης. Να ανοίγεις το στόμα να μην έχεις οπισθοδρόμηση. Ιστοφαγική παλιδρόμηση. Εγώ έχω και από το άγχος. Λοιπόν, τι ήπιες. Θα τα πάω. Φαΐ, τι ήπιες, ποτό, τι. Όχι. Πάω, τι είσαι. Μόνο γράμπα πήρες. Γράμπα πήρες μόνο, εντάξει. Και είσαι πάω. Μήπως κανένα φυτό, τίποτα. Μυρίζεις τίποτα, συνάμα που τρως και πίνεις, μυρίζεις κιόλας κάτι. Εκτός από την κλανιά. Όχι. Είσαι ο καλύτερος ακροατής και τηλεθεατής σήμερα. Να είσαι καλά. Αγκαθιά λέγεται το χωριό. Άμε πιάνει άγχος, θα έρχομαι εκεί πέρα να μυρίζω κι εγώ. Εντάξει, άντε, κλείσε. Πάμε στον επόμενο. Θα σου πω ένα πράγμα. Πες το! Τώρα παίζουμε παράζ με τις γιούφτες για γάμα εθνική 20, ε. Ποιος, η αγκαθιά με ποιον, η γύφτη ποιοι είναι. Είναι φορά. Ναι, η γύφτη ποιοι είναι. Πάω από Αλεξανδρίας και τέτοιο. Νίκη Αγκαθιάς λέγεται το χωριό μας και ο Πάω από Αλεξανδρίας παίζουμε. Ωραία, τέτοιο, πότε είναι το μάτς. Για λαγάμα έστας τώρα δεν ξέρω τι να πει. Τώρα άμα πούμε για γάμα εθνική πάει Νίκη Αγκαθιάς. Ναι. Φίλε, έχει πιάσει όλο το, τα πάντα, δεν υπάρχει. Είσαι άρχοντα, φίλε. Θα πας στο μάτς. Φίλε, είναι προβάτης. Είναι προβάτης, ναι. Είναι η προβάτης. Έχουμε και τηλεθεατή προβάτη. Έγινε, φίλε. Είναι σε κατάσταση μεταξύ Ήπρου και... Φοράς και αυθαρσία. Έχω ψήσει γουστάρω πολύ. Με γουστάρεις, ε, βέβαια. Άμα είσαι πιωμένος με αυτά τα μούτρα που έχω, δεν με γουστάρεις. Άμα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, πού να με γουστάρεις. Κλείσε, κοιμήσου. Μην κοιμηθείς πουτανάσκελα και με το μαξιλάρι μια γυναίκα να σε βάλει λίγο να κάτσεις. Μη σου έρθει καμιά αναρρόφηση τροφής. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Αυτός είναι από δίπλα. Ποιος είναι ο Πάουξος από εδώ που βλέπω εδώ πέρα. Με το κόκκινο. Βλέπω εγώ με τέτοια. Πες του τι θες να του πεις. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Εσύ είσαι ευτυχισμένος. Να είμαι εδώ. Εσύ είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Τι σε αγαπώ πολύ. Έλα, βγάλει τη γλώσσα λίγο έτσι, ρε, άμα κάνει λίγο. Σ' αρέσει. Κωστή, κάνει λίγο έτσι το φορό. Αβιταμίνωση. Άντε, γεια σου, φίλε. Ωρε, φίλε. Τρομερό. Σε έκλεισε αυτός ο τέλος κιόλας. Άντε, γεια αυτός. Άντε, γεια σήμερα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310 937 935
και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Με συντικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.